Ελληνικά παραμύθια. Μαζί. Βρε, τι έχουμε εδώ πέρα? Βρήκες ένα πορτοκάλι, Τζέιμι? Βέβαια, μάθε στο παιδί σου πώς να κλέβει. Παρακαλώ, πώς τολμάς? Δεν ξέρω καν πώς βρέθηκε στα χέρια του. Και βέβαια, ξέρεις, είναι από το περιβόλι μου. Είναι δικό μου το πορτοκάλι. Το περιβόλι σου είναι στην άλλη πλευρά. Είσαι εσύ αυτός που κλέβει. Πώς τολμάς? Είναι ανήκουστο να με προσβάλλεις έτσι, μα είναι δυνατόν? Αυτό είναι το δικό μου πορτοκάλι. Αυτός είναι ο Τζέιμι και αυτή είναι η Άλεξ. Δύο γείτονες που δεν μπορούσαν να γίνουν φίλοι. Μήπως αναρωτιέστε γιατί? Σε μισώ, είσαι απέσια. Όλοι ήξεραν πως η Άλεξ και ο Τζέιμι ποτέ δεν θα μπορούσαν να είναι φίλοι. Αλλά όπως λένε μερικές φορές, η μοίρα παίζει περίεργα παιχνίδια. Δεν το πιστεύω ότι έχασες τα χρήματα. Πώς μπορεί να είσαι τόσο... Άου! Πώς μπορώ να σε εμπιστευτώ, μου λες? Να τα χρήματα, πατέρα! Νόμιζα πως τα φύλαγα στη δεξιά μου τσέπη, αλλά ήταν στην αριστερή. Όχι, γιέ μου, με συγχωρείς. Έπρεπε να σε αφήσω να ψάξεις καλύτερα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Απλά ανησυχώ ότι δεν είσαι αρκετά προσεκτικός. Εκείνη η νύχτα ήταν η έναρξη της φιλίας μεταξύ του Τζέιμι και της Άλεξ. Μελετούσαν μαζί. Έπαιζαν μαζί. Και μεγάλωσαν μαζί. Σύντομα, ο Τζέιμι και η Άλεξ κατάλαβαν πως η φιλία τους είχε μετατραπεί σε κάτι περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Δεν λέω πως πρέπει να μου δώσει μια απάντηση αμέσως τώρα, αλλά βέβαια θα ήταν ωραία αν μπορούσες. Εννοείται μπορείς να πάρεις το χρόνο σου, αλλά ξέρεις... Θα συνεχίσεις να παραμιλάς ώστε να χάσουμε και άλλο χρόνο? Γιατί σου πήρε τόσο καιρό? Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Ο Θεέ μου, το catering, τα λουλούδια. Λα. Σταμάτα το τραγούδι, μα δεν έχεις αγωνία? Παντρευόμαστε, γιουχού! Τζέιμι! Στον γάμο τους, ο Τζέιμι αισθανόταν ο τυχερότερος άντρας στον κόσμο. Ο έγαμος βίος τους ήταν γεμάτος από όμορφες εκπλήξεις. Βραδιές χορού. Δείπνα αργά το βράδυ. Και άλλες βραδιές χορού. Δεν μπορούσαν να ζητήσουν τίποτα περισσότερο. Τίποτα εκτός από αυτό που ήθελαν πάντα, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν. Λυπάμαι πολύ. Δοκιμάσαμε κάθε θεραπεία, αλλά μπορείτε να υιοθετήσετε. Η Άλεξ ήθελε πάντα να έχει ένα δικό της παιδί. Δεν μπορούσε να χωνέψει την ιδέα να υιοθετήσει ένα παιδί που δεν ήξερε. Και ο Τζέιμι ποτέ δεν την πίεσε. Πέρασαν μέρες και ο Τζέιμι άρχισε να παρατηρεί μια αλλαγή στην Άλεξ. Ήταν ακόμα η καλή του σύζυγος και η καλύτερη του φίλη. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Ήταν πάντοτε, μάλλον λυπημένη. Ο Τζέιμι ήξερε πως έπρεπε να κάνει κάτι.
Αου! Το βρήκα! Κυρία Άλεξ, βρήκα το μυστικό σου. Κάτι που ήξερες, αλλά διάλεξες να ξεχάσεις. Μα τι θες να πεις, Τζέιμι? Ταρά! Το ημερολογιό μου. Τζέιμι, δώσ' μου το πίσω. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, έκανα αυτή τη μεγάλη θυσία να χωθώ στη Σοφίτα για να στο δώσω, αγάπη μου. Εισιτήρια για το Παρίσι. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν το όνειρό σου όταν ήσουν 12. Πάμε λοιπόν. Το ζευγάρι ήταν ευτυχισμένο για τις διακοπές τους. Αλλά ο Τζέιμι ήταν πιο ευτυχισμένος. Ήξερε ότι η αλλαγή παραστάσεων θα βοηθούσαν την αγαπημένη του. Τίποτα δεν θα πήγαινε στραβά τώρα. Μα τι συνέβη? Πες μου τι έκανες αυτή τη φορά, Τζέιμι. Μάλλον πήρα λάθος βαλίτσες από το αεροδρόμιο. Ναι, αυτό έκανα. Όχι, τι? Ήταν αλήθεια. Οι βαλίτσες που είχε πάρει ο Τζέιμι άνοικαν σε ένα άλλο ζευγάρι που δούλευαν σε μια εθελοντική οργάνωση. Όλα όσα χρειάζεσαι. Όλα όσα χρειάζομαι. Το μόνο που χρειάζομαι τώρα είναι οι πιτζάμες μου. Έχω τρομερό jet lag και θέλω να κοιμηθώ. Τελικά ο Τζέιμι και η Άλεξ προσαρμόστηκαν με τα νέα ρούχα τους και αποφάσισαν να απολαύσουν τις διακοπές τους. Το Παρίσι είναι ρομαντικό, Τζέιμι. Όχι τόσο ρομαντικό όσο... Σεφ! Σεφ! Τι, Σεφ? Δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ το είπα. Είσαι από τον οργανισμό όλα όσα χρειάζεσαι, σωστά? Βοήθησέ με, τα παιδιά μου πεινάνε. Χρειάζεται τη βοήθεια ενός οργανισμού επειδή τα παιδιά της πεινάνε? Τζέιμι, είσαι σίγουρος ότι όλα είναι καλά? Κυρία, πείτε μας πού πηγαίνουμε. Ήταν ένα μεγάλο σπίτι με τουλάχιστον 10 παιδιά μέσα. Μα τι γίνεται εδώ? Είμαι πολύ αγενής. Εγώ φροντίζω για όλα αυτά τα παιδάκια εδώ. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν χωνήσει κάποιον να τα φροντίζει. Μόνο εμένα. Ο μάγειρας λείπει σήμερα και τα παιδιά πεινάνε πολύ. Ξέρετε πώς κάνουν όταν πεινάνε? Όχι, δεν το ξέρουμε. Αλλά θα βοηθήσουμε. Άλλωστε, είμαστε από το όλα όσα χρειάζεσαι. Πώς? Είναι παιδιά, Τζέιμι. Και είναι παιδιά χωρίς γονείς. Ο Τζέιμι ξαφνιάστηκε με την απότομη αλλαγή της Άλεξ, αλλά δεν είπε τίποτα. Ήταν απλά χαρούμενος που η γυναίκα του χαμογελούσε και πάλι. Η προετοιμασία του δείπνου ήταν πολύ ωραία. Και ο Τζέιμι και η Άλεξ έκαναν, μάλλον, καλή δουλειά. Τα κατάφερα. Έφτιαξα σούπα. Μπράβο, καλή μου. Έφτιαξε τα ορεκτικά, το κυρίως πιάτο και το γλυκό, αλλά η σούπα σου θα σκίσει. Πήγε υπέροχα, αλλά κάτι άλλαξε στην Άλεξ ταΐζοντας αυτά τα παιδιά. Αγάπη, είσαι καλά? Φερόμουν εγωιστικά, Τζέιμι. Δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Και υπάρχουν τόσο πολλά παιδιά που δεν έχουν κανέναν. Μου λες ότι είμαστε έτοιμοι να υιοθετήσουμε? Τι, όχι. Θα υιοθετήσουμε μία ντουζίνα, παιδιά. Τι? Ναι, ας πάρουμε την επόμενη πτήση. Θα πάμε πίσω. Ο Τζέιμι και η Άλεξ επέστρεψαν σπίτι. Στις γλυκές στιγμές τους και στις μαγειρικές τους ικανότητες. Πέρασαν χρόνια και το ζευγάρι μεγάλωσε.
Έχοντας πάντα αγάπη ο ένας για τον άλλον, ο Τζέιμι και η Άλεξ ζούσαν μια ζωή που πολλοί θα ονειρευόντουσαν. Πέρναγαν τα ήσυχα πρωινά και τα ζεστά βράδια με τις συνηθισμένες απολαύσεις τους, που τους έφερναν όλο και πιο κοντά. Ακόμα και όσο συνέχιζαν να μεγαλώνουν. Δεν νομίζω ότι πάμε και πολύ σωστά. Έζησαν μια ευτυχισμένη και όμορφη ζωή. Και όσο για τα παιδιά τους... Θα γίνω ένας δράκος! Λοιπόν, είναι μια περίεργη φιλοδοξία, αγόρι μου. Κατέβα κάτω από την κουζίνα γρήγορα, Τζος. Όχι! Θέλω τηγανίτες! Πώς θα σου φτιάξω τηγανίτες, όσο είσαι πάνω στην κουζίνα, ε? Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι! Μισό λεπτάκι, καλή μου. Προσπαθώ να κατεβάσω τον αδελφούλη σου. Πώς θα κατάφερες και ανέβηκες εδώ? Μαμά, είπες ότι μπορώ να σε ρωτάω κάθε φορά που έχω μια απορία. Εντάξει, καλή μου. Τι θες να μάθεις? Γιατί είναι το όνομα του σπιτιού μας τόσο μεγάλο? Το σπίτι που έχει όλα όσα χρειαζόμαστε? Το λένε έτσι επειδή εσείς τα παιδιά μας είσαστε όλα όσα χρειαζόμαστε. Είσαστε όλα τα μωρά μας. Και αυτό αρκεί για να ευτυχίσουμε. Πολύ συγκινητικό. Αλλά σε ενημερώνω ότι ο Τζος είναι έτοιμος να αρπάξει το κουτί με το αλεύρι. Όχι. Έτσι λοιπόν ο Τζέιμι και η Άλεξ πέρασαν την ζωή τους φροντίζοντας τα παιδιά που δεν είχαν κανέναν και έζησαν μια όμορφη και ειρηνική ζωή.